Σας καλησπίζω και εγώ με τη σειρά μου, συνάδελφοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Συνδικάτο για την ιδιαίτερη αυτή πρόσκληση. Σε ένα ζήτημα φλέγων είναι η αλήθεια, καθοριστικό για κάθε εργαζόμενο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Και ένα ζήτημα, αν θέλετε, που πρέπει για μας και σαν μέλος που είμαι και της Επιτροπής Αγώνα Μισθωτών Δικηγόρων, να απασχολήσει κάθε νέο νομικό, κάθε ασκούμενο, κάθε δικηγόρο. Κάθε δικηγόρο, ιδιαίτερα απόφυτο του εργατικού δικαίου, μεταπτυχιακό. Όπως είναι το εργατικό ατύχημα, όπως λέει το αστικό κράτος και εργοδοσία, ή τα εργοδοτικά εγκλήματα, όπως λέει και σωστά το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Υπόθηκε προηγούμενα ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να ρυθμίζει τα σχετικά με το εργατικό ατύχημα ή τα σχετικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Από μία απλή, αν θέλετε, έρευνα στα νομοθετικά κείμενα που υπάρχουν, φαίνεται ότι αυτό το επιχείρημα δεν ισχύει. Πρώτον, ως προς την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, έχει ψηφιστεί αρκετά πρόσφατος νόμος, ο νόμος 3865 του 2010, που ρυθμίζει τα σχετικά, κάποια ζητήματα τέθηκαν και προηγούμενα από τις εισηγήσεις, τα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο, αλλά νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Θα δούμε σε αυτή την εισήγηση ολοκληρωμένα για ποιο λόγο και το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο αφήνει αρκετά παραθυράκια για αντεργατικές ερμηνείες από τη θεωρία και από την ομολογία του εργατικού δικαίου και από, εννοείται από τους δικαστές που δικάζουν σχετικές δίκες με εργατικά ατυχήματα. Σίγουρα ο νόμος, ο βασικός για το εργατικό ατύχημα, που δίνει τις βασικές πλευρές, το βασικό ορισμό, αν θέλετε, τη βασική ερμηνεία και έννοια και τα σχετικά με την αποζημίωση, είναι αρκετά παλιός. Έχει ψηφιστεί το 2015, το 1915. Μην σας μπερδέψουμε πολλά νομικά, κωδικοποιήθηκε το 20 και είναι σε ισχύ ακόμα και σήμερα. Ήδη από τον ορισμό αυτού του νόμου μπορούμε να δούμε τα εξής στοιχεία. Με βάση λοιπόν τον ορισμό του, του εργατικού ατυχήματος όπως προκύπτει από τον νόμο που προανέφερα, τρία είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συντρέχουν για να θεμελιωθεί σε έναν χώρο, σε έναν χώρο εργασίας, σε εργατικό ατύχημα. Αυτά είναι τα εξής. Η επέλευση κάποιου βίαιου συμβάντος, όπως λέει ο νόμος. Η ύπαρξη αιτιώδου συνδέσμου μεταξύ βίαιου συμβάντος και παρεχόμενης εργασίας και γάμα η πρόσκληση στον εργαζόμενο ανικανότητας για εργασία ή θανάτου εξαιτίας του ατυχήματος. Κατά τη σαφή έννοια του νόμου, όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει μέχρι και σήμερα, ατύχημα από βίαιο συμβάν που έχει επέλθει κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή την εργασία σε εργάτη ή υπάλληλο, θεωρείται κάθε βλάβη του σώματος ή της υγείας, η οποία είναι αποτέλεσμα βίαιης και ευνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, μη εναγόμενο αποκλειστικός σε οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος, το οποίο δεν θα συνέβαινε φυσικά αν δεν υπήρχε η σχέση παροχής των υπηρεσιών του εργαζόμενου υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες προσφοράς. Δηλαδή, το λέω επειδή έχει απασχολήσει αρκετά και καλώς έχει απασχολήσει και τις προηγούμενες εισηγήσεις κατά την νόμη μου, κατά την ομολογία, η βλάβη του σώματος ή της υγείας πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε εξωτερικό αίτιο, άσχετο με την ιδιοσυστασία του οργανισμού του παθόντος και τη βαθμιά προοδευτική εξασθένηση και φθορά του. Πρέπει δηλαδή να εντάσσεται αποκλειστικά αυτό που λέμε στη φύση της εργασίας και στα εγγενή προς τη φύση της εργασίας και στους εγγενείς προς τη φύση της εργασίας δυσμενείς όρους της παροχής της. Εδώ υπάρχει ένα πρώτο θέμα. Υπάρχουν αρκετές αποφάσεις δικαστηρίων που δέχονται ότι αυτή καθεαυτή η επικινδυνότητα της εργασίας δεν σημαίνει και απαραίτητα υπαιτιότητα και ευθύνη του εργοδότη. Υπάρχουν δηλαδή, να πω πιο συγκεκριμένα, αποφάσεις δικαστηρίων κατά βάση μονομελών, σε πρώτο βαθμό δηλαδή, όπως λέμε εμείς, δικαστηρίων που κρίνουν ότι όταν ο εργοδότης έχει πάρει τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας και προστασίας, αλλά παρόλα αυτά επέρχεται ένα βίαιο συμβάν, το οποίο όμως εδράζεται αποκλειστικά και μόνο στην ίδια την παροχή εργασίας, σε επικίνδυνους τομείς και εργασίας, δεν υπάρχει δικιά του υπαιτιότητα, γιατί δεν υπάρχει και αυτό που λέμε αιτιώδη σύνδεσμος. Δηλαδή θα συνέβαινε ούτως ή άλλως το εργατικό ατύχημα. Όσο και αν φαίνεται πολύ περίεργο και ξεδιάντροπο που είναι, τέτοιες αποφάσεις δικαστηρίων υπάρχουν και τις βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή, η έννοια του εργατικού ατυχήματος, όπως τη δέχεται η θεωρία και η νομολογία του εργατικού δικαίου, όπως είπαμε, είναι παραπλανητική, καθώς πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα για εργοδοτικά εγκλήματα, είναι λιπέστατη και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου όταν προϋπάρχει μια ασθένεια στον οργανισμό, χωρίς να έχει εκδηλωθεί, αλλά η εκδήλωση και η επιδείνωσή της αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν ατύχημα από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας ή από εξαφορμής της εργασίας. Επιπλέον από την ίδια την απέτηση ενός βίαιου συμβάντος όπως θέλουν τα δικαστήρια κατά την εκτέλεση της εργασίας, νομιμοποιούνται απόλυτα και δεν διώκονται βλαπτικά αποτελέσματα στην υγεία των εργαζομένων, τα οποία οφείλονται στην εντατικοποίηση της εργασίας, στην πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού, στην κυριαρχία των ληστικών σχέσεων εργασίας, στην παραβίαση
των ανώτατων ορίων υπερεργασιακής και υπερεργασιακής απασχόλησης, θέματα που και το ίδιο το συνδικάτο, φαντάζομαι, στους ΟΤΑ αντιμετωπίζει καθημερινά. Ως προς τις υποχρεώσεις τώρα που έχει, που το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζει και ορίζει για τον εργοδότη, τις υποχρεώσεις δηλαδή βεβαίωσης και αναγγελίας ενός εργατικού ατυχήματος. Πρέπει να βεβαιώσει υποχρεούται εντός 15 ημερών το ατύχημα εγγράφος και ενόρκος ενώπιον του Ειρηνοδίκη, τον τόπο του ατυχήματος, όλες τις λεπτομέρειες, την ημέρα και τα πλήρη στοιχεία του εργαζόμενου. Την ίδια υποχρέωση φέρει και ο θεράπων ιατρός, ο οποίος οφείλει να βεβαιώσει ενόρκος και εγγράφος και αυτός ενώπιον του Ειρηνοδίκη την κατάσταση του παθόντος. Η παράληψη αυτή επισύρει πρόστιμο, που βέβαια τα πρόστιμα, όπως υπόθηκε και προηγούμενα, είναι πάρα πολύ χαμηλά και πολλές φορές κάνουν προσπάθεια εργοδότες να μην τα πληρώσουν ποτέ. Ο εργοδότης επίσης είναι υποχρεωμένος να αγγείλει εντός 24 ώρων στην επιθεώρηση εργασίας 24 ώρες από το μοιραίο συμβάν, τέλος πάντων, να αναγγείλει στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή και στην επιθεώρηση εργασίας, αν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό ή για θάνατο. Οφείλει να τηρεί βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο αναγράφονται τα αίτια, η περιγραφή του εργατικού ατυχήματος, να το θέτει πάντοτε προς έλεγχο στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, να τηρεί κατάλογο εκείνων συγκεκριμένα των ατυχημάτων που είχαν σαν συνέπεια για τον εργαζόμενο την ανικανότητα μεγαλύτερη των τριών εργασίμων ημερών να έρθει στην εργασία του. Σύμφωνα τέλος με τα άρθρα 21 και 22 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας του ΙΚΑ, όπως ισχύουν μέχρι και σήμερα, ο εργοδότης υποχρεούται εντός 5 ημερών σε αναγγελία στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ. Σε περίπτωση παράληψη της υποχρέωσης αυτής, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης απειλούνται με ποινική δίωξη, αν και βλέπουμε ότι και αυτή, δηλαδή απειλή με ποινική δίωξη των εργοδοτών, συχνά στην πράξη δεν εφαρμόζεται καθόλου. Όπως είπαμε, παρόλα αυτά, πέρα από τις υποχρεώσεις αυτές, υπάρχουν και πιο γενικές υποχρεώσεις και κάποιες πιο εξειδικευμένες βέβαια, για τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνει ο εργοδότης στον χώρο δουλειάς. Συγκεκριμένα, πρέπει να λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι στους όρους εργασίας από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία και τη σωματική του ακεραιότητα. Να δέχεται όλες τις υποδείξεις και τις κριτικές των τεχνικών και των υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας και να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην επιχείρηση. Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή εντός της επιχείρησης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Να υλοποιήσει λογικά μέτρα προστασίας εναντί ατομικών μέτρων προστασίας. Να γνωστοποιεί επαρκώς όλους τους επαγγελματικούς κινδύνους από την εργασία. Να εξασφαλίζει επαρκή εκπαίδευση στο προσωπικό του, στους μισθωτούς, στους εργαζόμενους, με τη μορφή πληροφοριών, οδηγιών, να παρέχει σε αυτούς κάθε απαραίτητη διευκρίνηση για το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, προσαρμόζοντας τον κάθε παραγωγικό τομέα, λέει συγκεκριμένα ο νόμος, στον κάθε εργαζόμενο. Δηλαδή, τα καθήκοντα που αναθέτει πρέπει εξ αρχής να γνωρίζει όλο το ιστορικό υγείας για τον κάθε εργαζόμενο και να θέτει τα αντίστοιχα καθήκοντα. Αν εφαρμοζόταν αυτό, σίγουρα πολλά ατυχήματα που μπαίνουν στο περιθώριο του παθολογικού αιτίου κτλ. Δεν θα συνέβαιναν, αν υπήρχε δηλαδή η πρόβλεψη συγκεκριμένα ανά τομέα εργασίας και αντίστοιχος εργαζόμενος. Όπως είπαμε και πριν, να δίνει προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας έναντι των μέτρων ατομικής. Πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο διαφυγής, διάσωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς και άλλων ανελαστικών τέλος πάντων κινδύνων εντός της επιχείρησης. Το σχέδιο αυτό να αναρτάται υποχρεωτικά μέσα εντός της επιχείρησης και οποιοδήποτε κίνδυνος δημιουργηθεί, πρέπει το αντίστοιχο παραγωγικό κομμάτι, ο αντίστοιχος παραγωγικός τομέας, στον αντίστοιχο μόνο παραγωγικό τομέα, να διακόπτει η παροχή της εργασίας μέχρι και την οριστική αποκατάσταση των ελλείψεων. Όπως φαντάζομαι είναι γνωστό με όσους κυρίζονται τα θέματα υγείας και ασφάλειας από εσάς, σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων, υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό άνω των 50 ατόμων, πρέπει να υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης και ιατρού εργασίας. Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε υπόψη μας κάτι πολύ συχνά παραβιάζεται στην πράξη από τους εργοδότες, ότι σε επιχειρήσεις ή και σε τμήματα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα, λέει, νομοθεσία, μόλυβδο, αμίαντο, καρκινογόνες ουσίες ή βιολογικούς παράγοντες και από την εκτίμηση των κινδύνων που φέρουν οι παράγοντες αυτοί τέλος πάντων, προκύπτει κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση απασχόληση ιατρού εργασίας ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων. Δεν θέλω να σταθώ για να μην σκουράσω παραπάνω σε θέματα ελλείψεων, στη σκόπιμη δηλαδή μία αναφορά και μία αναγραφή σωστά του ορθού αριθμού που είπαμε και προηγούμενα. Θα σταθώ μόνο σε κάποια, αν θέλετε, επιχειρήματα, σε κάποιους νομικούς ισχυρισμούς που χρησιμοποιεί η εργοδοσία για να κουκουλώσει και να βγάλει την ευθύνη από πάνω της και σε κάποια πράγματα που, όπως είπαμε και προηγούμενα, δέχονται τα δικαστήρια. Πρώτο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η προθεσμία που έχει ο εργαζόμενος για να στραφεί εναντίον του εργοδότη είναι 3 χρόνια. Σε αντίθεση με την προθεσμία που έχει στη συντριπτική πλειοψηφία των αδικοπραξιών, που είναι 5 ετής.
Όταν ο παθόν, αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που το, ο παθόν, όταν υπάγεται ο παθόν μάλλον στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Υπάρχει δηλαδή τριετής προθεσμία. Είναι ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σκεφτούμε ότι πρέπει να γίνει ολόκληρη έρευνα, βεβαιώσεις όλων των φορέων, των θεσμών και να υπάρχει αυτό που λέμε ο πλήρης φάκελος στα χέρια του εργαζόμενου για να δει πώς μπορεί να στραφεί. Είναι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην στρέφονται καν οι εργαζόμενοι, που βέβαια σε αυτό συμπολογίζουμε και την πίεση, τον εκφοβισμό που εννοείται τους εκ μέρους δηλαδή της εργοδοσίας. Μάλιστα. Όταν ο παθόν από το ατύχημα που έγινε αποβίωση συμβάν κατά την εκδήλωση της εργασίας του ή εξαφορμής αυτής υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Δηλαδή υπάρχει απαλλαγή τόσο από την αποζημίωση του κοινού αστικού δικαίου που λέμε εμείς, όσο και από την ιδιαίτερη αποζημίωση που θέτει ο νόμος για το εργατικό ατύχημα. Μόνο αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή του προσώπου που προστήθηκε από αυτόν ή του εργολάβου παραδείγματος χάρη, και στην περίπτωση αυτή θα οφείλει μόνο τη διαφορά μεταξύ του ποσού της κατά το κοινό δίκαιο αποζημίωση και του υλικού ποσού των χορηγούμενων από το ΙΚΑ αποδοχών. Βέβαια, στην έννοια του δόλου, η νομολογία ασφαλώς δεν εντάσσει την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, την αντικοπήση της εργασίας, το κυνήγι του μέγιστου ποσοστού κέρδους από τον εργοδότη, την αναπλήρωση της εργατικής δύναμης σε μερικές περιπτώσεις, μόνο μέχρι εκείνο το σημείο που ο εργαζόμενος θα μπορεί και την επόμενη μέρα να πάει για δουλειά. Συχνώς στην νομική μάλλον και νομολογική πρακτική, είναι ο ισχυρισμός της εργοδοσίας περί συνυπαιτιότητας, του εργαζόμενου, με αποτέλεσμα ο δικαστής να έχει, αν δεχθεί αυτόν τον ισχυρισμό περί συνυπαιτιότητας, τη δυνατότητα να μειώσει την αποζημίωση μέχρι και στο μισό αυτής, που ζητάται δηλαδή πρωτογενώς από τον εργαζόμενο. Βέβαια, ταυτόχρονα υπάρχουν και περιπτώσεις που ο ίδιος ο εργαζόμενος θεωρείται υπαίτιος για το συμβάν. Κάποιες από αυτές τις αποφάσεις είναι προκλητικές. Μια από τις πιο ξεδιάντροπες που έχει έρθει, που έχει βγει δηλαδή, που έχει δημοσιευθεί η απόφαση, αφορά μια περίπτωση ατυχήματος με πτώση από σκάλα που έχει κριθεί από απόφαση του Μελλοντικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ότι το ατύχημα οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του εργαζόμενου, διαβάζω δηλαδή από την απόφαση συγκεκριμένα, ο οποίος τελώντας σε γνώση της αστάθειας της σκάλας λόγω της ανομιμορφίας του εδάφους, δεν φρόντισε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ανέβει στη σκάλα με ασφάλεια, χωρίς να εξετάζεται ο εφοδιασμός του εργαζόμενου με κράνος προστασίας, η ακαταλληλότητα δηλαδή της σκάλας για τη συγκεκριμένη εργασία. Τελειώντας, σε αρκετούς εργασιακούς χώρους υπάρχουν εργατικά ατυχήματα και προκύπτει τα προβληματικά περιστατικά δίχως αφισβήτηση ευθύνη του εργοδότη. Συνηθίζεται ο εργοδότης να δίνει ένα μικρό ποσό για αποζημίωση, είτε να παρέχει κανονικά το μισθό κατά το χρονικό διάστημα νοσηλείας στον εργαζόμενο. Στην περίπτωση αυτή, συχνά, αν ο εργαζόμενος ασκήσει στη συνέχεια αγωγή για την πλήρη αποζημίωσή του, ο εργοδότης κάνει αυτό που λέμε την ένσταση καταχρηστικότητας. Δηλαδή, θεωρεί ότι αφού ήδη σου έχω δώσει ένα ποσό, ήδη σου έχω δώσει τους μισθούς σου, είναι καταχρηστικό να μου ζητάς την πλήρη αποζημίωσή σου. Ισχυρισμοί που κάποιες φορές γίνονται δεκτοί από τα δικαστήρια. Δεδομένου ότι ήδη και θελώς μάλλον έχει καταβάλει ένα ποσό στον εργαζόμενο. Σίγουρα, όπως είπαμε, υπάρχει και όμως εκβιασμός, να μην στραφεί ποτέ εναντίον του. Ακόμα πιο ύπουλη, και προσπάθεια δηλαδή κάποιου είδους κοινωνικού αυτοματισμού, να το πούμε έτσι, στην επιχείρηση, είναι και η συνήθως προσπάθεια του εργοδότη να επικαλεστεί ενώπιον του δικαστηρίου και το επιχείρημα ότι ευθύνεται καθ' ολοκληρία ή μερικώς κάποιος άλλος εργαζόμενος για να αποκρύψει τις ευθύνες, ιδίως σε επιχειρήσεις όπου περισσότεροι εργαζόμενοι συνεργάζονται για το παραγωγικό αποτέλεσμα. Δηλαδή λένε ότι κάποιος άλλος συνάδελφός σου ευθύνεται και όχι εμείς τα μέτρα που έχουμε πάρει ή που δεν έχουμε πάρει στον κάθε χώρο δουλειάς. Τα εργατικά ατυχήματα συχνά θεωρούνται μεμονωμένα γεγονότα, αναγόμενα αυστηρά, θα λέγαμε, όπως λέει μάλλον η εργοδοσία, στην ατομική σχέση, στην ατομική σύμβαση εργασίας μεταξύ εργαζόμενων και εργοδότη, και όχι θέματα που αφορούν τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, με αποτέλεσμα η εργοδοσία να αρνείται την παροχή επαρκών στοιχείων για τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το ατύχημα στα συνδικάτα, να απαγορεύει την είσοδο σε εκπροσώπους των εργαζομένων του σωματείου που επιδιώκουν επαφή με τον ίδιο τον εργαζόμενο, με αυτόπτες μάρτυρες, με τον ιατρό, με τον τεχνικό ασφαλείας κτλ. Πλέον, για το πλαίσιο που λέει το αστικό κράτος και η εργοδοσία ότι δεν υπάρχει, είναι χαρακτηριστικό ότι με το νέο νόμο 3850-2010, ενώ παλιότερα ήταν πλημέλημα η παραβίαση των απαραίτητων κανόνων υγείας και ασφάλειας, πλέον είναι πτέσμα. Και ενώ παλιότερα απειλούνταν με φυλάκιση οι εργοδότες, τώρα απειλούνται μόνο με πρόστιμο και με διοικητικές δηλαδή κυρώσεις. Τώρα, τελειώνοντας, για το θέμα των ΟΤΑ, και στο θέμα των ΟΤΑ, μάλλον υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να πατήσει, ας το πούμε έτσι, ο εργαζόμενος. Υπάρχει με βάση τον εισαγωγικό νόμο του αστικού κώδικα και τα άρθρα 105-106 διατάξει επηρεαστικής ευθύνης του δημοσίου. Εδώ πέρα υπάρχει το εξής, ότι ναι, μεν σε αυτά τα νομοθετήματα
είναι πιο πλήρη, αν θέλετε, η υπαιτιότητα, είναι πιο ευρεία η έννοιά της και μπορείς να αποδείξεις πολύ πιο εύκολα την υπαιτιότητα. Όμως, δεδομένου τη υπερβολικά αργή απονομή τη δικαιοσύνη στα διοικητικά δικαστήρια, γιατί αυτές είναι διαφορές μεταξύ κράτους και ιδιότητα, άρα πηγαίνουν στα διοικητικά δικαστήρια, η λογική λέει ότι αν κάνει και έφεση ο Δήμος, αν χάσει δηλαδή τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας τέλος πάντων, θα υπάρχει απόφαση σε 10 χρόνια και παραπάνω. Χαρακτηριστικά δηλαδή από ό,τι μας έχει πει δηλαδή και το Σωματείο, δεν έχει βγει αυτή τη στιγμή κάποια απόφαση. Κλείνοντας, εννοείται, είναι απαραίτητο να υπάρχουν επιτροπές υγείας και ασφάλειας σε κάθε Δήμο, να έχουν αποφασιστικό ρόλο, αποφασιστικό χαρακτήρα, όχι γνωμοδοτικό χαρακτήρα, να μην είναι δηλαδή μπόσικες και βολικές για την εργοδοσία, για τον κάθε Δήμο δηλαδή. Και ιδιαίτερα ένα βασικό στοιχείο πρέπει να μπει είναι ότι αυτή τη στιγμή οι επιτροπές δεν έχουν τη δυνατότητα να απαιτήσουν από τον εργοδότη να τους δώσει την τήρηση, πώς προκύπτει τήρηση κτλ. Δηλαδή παίρνουν μόνο στοιχεία για την υγεία και για την ασφάλεια, μόνο στο μέρος εκείνο που θέλει ο κάθε Δήμος, ο κάθε εργοδότης κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ.